Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Η συμφωνία για το Σκοπιανό. Οι πρώτες αντιδράσεις από κόμματα και πολίτες. Στους αντιδρώντες και ο Μητροπολίτης Αγιαλίας και Καλαβρίτων. Πένθυμα θα χτυπούν το Σάββατο οι καμπάνες στο Αίγιο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Ακίνθου Σταύρος Κοντονής στο Ιόνιαν για τη συμφωνία της κυβέρνησης για το Σκοπιανό. Ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα σκουπίδια και τα λίμματα στη Ζάκυνθο. Επιτάπητο στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Αίγιο, Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου στο Ιόνιαν. Στην Ηλία, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας επισκέφθηκε τη Μανολάθα μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε καταβλισμό εργατών γης. Μεγάλες ζημιές από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Καλαμάτα. Εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας από το Ιόνιαν. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, σε Πάτρα, Καλαμάτα, Μαλιάδα, Σπάρτη, Ναύπακτο και Ζάκυνθο, δίνουμε αίμα και προσφέρουμε ελπίδα.